ειλικρινά, είναι πολύ ειδωλάρα η Ελένη. Ναι. Είναι αλλού, δεν την νοιάζει και τίποτα. Έχει σώσει πάρα πολύ κόσμο, γιατί μας είπε, παραδέχτηκε ότι έκανε πλαστική στη μύτη. Ειλικρινά. Μα τι να παραδεχτεί. Μα φαινότανε καλέ. Δηλαδή μήπως. Δεν είναι ότι μιλάμε, ότι ήταν μια μεγάλη αλλαγή. Δεν ήταν και μικρή ρε Ελένη, ας πούμε, ότι το παραδέχτηκε και ότι κάτι έγινε. Εγώ σε θυμάμαι στο δέστε τους να λες ότι σου άρεσε πολύ η προηγούμενη. Εμένα η προηγούμενη μου άρεσε περισσότερο. Φυσικά. Φυσικά. Θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι. Ναι, αλλά στο σύντροφό της τώρα που θα φωτογραφηθούν μαζί, προφανώς αρέσει περισσότερο αυτή η μύτη. Στο σύντροφο αρέσει η Ελένη όπως και να είναι τώρα. Αυτός δεν βλέπει μύτη, βλέπει μια Ελένη. Εφώς, εντάξει. Ναι, αλλά μέσα σε χρόνια με τον άλλον, ρε. Δηλαδή, κοιτάει στα μάτια ενώ βλέπει κάτι άλλο. Καλά, ναι, σίγουρα. Δεν είπαμε ξαφνικά να της βάλουμε μια προβοσκίδα ελέφαντα, την αγαπούσε. Ναι, όχι, αλλά θα είχε φύγει. Ότι... ναι, θέλω να πω ότι δεν είναι. Εντάξει, κάπως πιο... αλλά και γενικά. Αλλά μήπως οι ερωτήσεις τις οποίες δέχεται, θεωρώ ότι είναι λίγο... όχι τόσο σοβαρές, δηλαδή έχει πάρει τις απαντήσεις της. Είναι πάρα πολύ σοβαρές σε σχέση με τις ερωτήσεις που δέχεται. Δηλαδή, όλο αυτό με τους γονείς και αυτό που εγώ δεν πουλάω τη ζωή μου και δεν κάνω και αυτό. Μα δηλαδή... δεν έκανε mannequin challenge με τον κύριο Τριαντάφυλλο, τον πατέρα της. Έκανε, ναι, αλλά δεν χρειαζόταν να τα πει όλα τόσο σοβαρά και με τόσο στόμφο. Μα πέρα από το στόμφο που συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Χαίρομαι. Μας είπε και πράγματα τα οποία εννοώ, τα έχει κάνει. Δηλαδή και εξώφυλλα με τον σύντροφό της έχει κάνει. Τι εννοεί. Έχουν φωτογραφίες στο Instagram. Ναι, απλά μιλούσε, λες, και δεν έχει δείξει ποτέ κάτι προσωπικό στο Instagram. Ναι. Ποτέ. Ότι έχει δείξει τον εαυτό της μόνο, το δίσκο της, μαγαζί και δύο δέντρα. Και δύο look της μέρας. Ενώ δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Έχει δείξει πολλά περισσότερα. Και με τον σύντροφό της, όπως βλέπουμε, γιατί έχουμε και κάποια πλάνα για να δείξουμε. Δεν κρύβεται και έχει κάνει. Ναι, και καλά κάνουν, αλλά εννοώ ότι ναι. Ο τρόπος που μιλούσε είναι σαν να μην ήταν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Ναι. Μια άλλη. Ναι, δεν ήταν όμως μια άλλη. Είναι η ίδια. Είναι η Ελένη. Εν πάση περιπτώσει, αφού θεωρεί ότι βρίσκεται σε κόσμο, μπράβο. Καλά Χριστούγεννα να ευχηθούμε. Άκου το. Καλή πρωτοχρονιά στην κοπέλα, να είναι καλά. Και επίσης, έχω κάτι κονίδι.